techblog.gr. Εδώ είμαστε με την LG LH5000. Έχω κάτσει στο καναπέ του σαλονιού μου. Πολύ ωραία γραμμή, πολύ κομψή. Είπαμε 200 Hz LCD panel. Εύκολο μενού για ρύθμιση της εικόνας, θα το δούμε. Συμβατό με DVX. Ανάβει ένα πολύ ωραίο κόκκινο φωτάκι εδώ πέρα, που όταν είναι stand-by φαίνεται. Πάμε να την ενεργοποιήσουμε για πρώτη φορά, να δούμε τι θα δούμε. Παίρνω το τηλεκοντρόλ στα χέρια, πατάω power. Οκ, αναβοσβήνει το κόκκινο λαμπάκι δεξιά. Τι μας γράφει? Welcome, thank you for choosing LG. Οκ, πατάμε οπότε next. Σε λεπτό να καδράρω. Okay. Πατάμε το OK που σημαίνει next. Διαλέγουμε γλώσσα. Έχει και ελληνικά. Επιλογή του περιβάλλοντός σας, επιλογή λειτουργίας ρυθμίσεων που θέλετε. Demo κατάσταση, οικιακή χρήση. Χώρα. Αυτό μάλλον πρέπει να είναι για τον τηλεοπτικό δέκτη. Χώρα Ελλάδα. Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η κυρία είναι συνδεδεμένη. Ναι, όντως. Πατάμε επόμενο. Ελέγξτε τη σύνδεση κεραίας. Ναι, εκκίνηση. Διαδικασία αυτόματης ρύθμισης. Ψάχνει τα κανάλια. Επόμενο TV. Ψάχνει λοιπόν. Διαδικασία αυτόματης ρύθμισης, όλα στα ελληνικά. Εγώ να σας πω την αλήθεια, είτε είμαι σε υπολογιστή, είτε σε οποιαδήποτε συσκευή, αγγλικό μενού βάζω, τα καταλαβαίνω καλύτερα, οι μεταφράσεις είναι λίγο περίεργες, αλλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα η LG έχει κάνει καλή δουλειά, είναι ξεκάθαρες οι λέξεις, διαγνωστικά, αναβάθμιση λογισμικού, μη αυτόματο συντανισμό, ταξινόμηση προγραμμάτων, είναι όλα μέχρι στιγμής ok. Να δούμε λίγο το πάνελ με τις ρυθμίσεις. Αναλογία οθόνης 16:9 ή 4:3, μάλιστα. Cinema zoom. Οκ. Οδηγός εικόνας. Με τον οδηγό εικόνας μπορείτε να προσαρμόσετε την ποιότητα εμφάνισης της αρχικής εικόνας. Μάλιστα. Ρυθμίστε το... Α, μάλιστα, αυτό είναι το λεγόμενο Picture Wizard μενού της LG που τσάκα-τσάκα μπορείς να ετοιμάσεις την οθόνη, την εικόνα της οθόνης χωρίς να μπλέκεσαι με τα υπομενού που φαντάζομαι ότι θα είναι αρκετά. Ρυθμίστε, λέει, την παρακάτω οθόνη σε πλήρη αντιστοιχεία με το παρακάτω καλό δείγμα. Μάλιστα, υψηλό, φωτεινό. Οκ, ας προχωρήσω επόμενο. Ρυθμίστε την οθόνη σε πλήρη αντιστοιχεία με το παρακάτω καλό δείγμα, εντάξει. Α, μάλιστα. Πρέπει να το ξανακοιτάξω, παιδιά, αυτό. Κάπου εκεί. Το κάνουμε πάλι σε λίγο. Ωραία και εκεί. Οκ. Και αυτό είναι έτοιμο. Εδώ το πειράζω λίγο. Εντάξει, επιλέξτε μία είσοδο για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις. Α, πάρα πολύ ωραίο, ε! Βλέπουμε λοιπόν ότι αναλόγως με την είσοδο που επιλέγουμε κάθε φορά, αυτόματα και το πρόγραμμα, ο προγραμματισμός των ρυθμίσεων της εικόνας τοποθετείται αυτόματα σε εκείνη την είσοδο. Πολύ καλό αυτό. Οπότε εγώ επιλέγω TV. Η τρέχουσα ρύθμιση έχει αποθηκευτεί στο Expert 1. Οκ, κλείσιμο. Πάμε. Θα το ξαναδούμε αυτό μετά. Μπαίνω πάλι στο μενού. Βλέπω πάλι, για να δούμε. Α, ωραίο, με μεγάλα εικονίδια. Ρύθμιση. Για να δούμε τι άλλο βρίσκουμε. Οδηγός εικόνας, οκ. Λειτουργία, σίνεμα ή κάποιες άλλες. Το Expert 1. Είναι η δική μας η ρύθμιση. Από ό,τι βλέπω έχουμε και άλλη μια ρύθμιση, Expert 2. Και από ό,τι βλέπω λέει ISF
Εκεί πέρα είναι πιστοποιημένο από ISF, είναι κάποιος οργανισμός ο οποίος έχει να κάνει με την ποιότητα της εικόνας και με κάποιες ρυθμίσεις που πρέπει να υπάρχουν by default για να παίζει η τηλεόραση σε καλή ποιότητα. Μάλιστα, βλέπουμε ότι έχει διάφορες προκαθορισμένες ρυθμίσεις, αλλά φυσικά μπορούμε να παρέμβουμε και μόνοι μας σε φωτισμό, αντίθεση, φωτεινότητα, οξύτητα, χρώμα, απόχρωση και προηγμένος έλεγχος. Μάλιστα, που εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε ακόμα και με γκάμα. Real Cinema, True Motion, 200 Hz, χαμηλό, υψηλό, off. Ok, αυτό περισσότερο θα μας χρησιμεύσει σε παρακολούθηση DVD ή Blu-ray. Πάμε πίσω, έχουμε πάντα και την επαναφορά εικόνας αν έχουμε κάνει κάποιο λάθος και δεν είμαστε σίγουροι τι πειράξαμε. Στις ρυθμίσεις του ήχου, αυτόματη ένταση, λειτουργία καθαρής φωνής, ψηφιακός ήχος, μάλιστα, ρολόι, γλώσσα μενού, ορίστε μπορούμε να το αλλάξουμε από εδώ πέρα, κλείδωμα πλήκτρων, γωνική καθοδήγηση, διαλέγουμε ποια είσοδο και USB. Αρκετά γρήγορα πηγαίνεις από κανάλι σε κανάλι, αρκετά γρήγορα. Αλφα πιάνει εδώ. Μέγα. Alter, ok. Μια χαρά. Κατευθείαν λοιπόν, με το που βγάζουμε από το κουτί την LH5000, μέσα σε ένα τεταρτάκι μπορείς να κάνεις τουλάχιστον τα βασικά, να δεις τηλεορασίτσα και φυσικά με πολύ εύκολο τρόπο να συνδέσεις το DVD σου και να δεις κατευθείαν και τις πρώτες σου ταινίες. Αυτό που μου άρεσε είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε το φωτάκι. Όταν βρίσκεται σε stand-by mode η τηλεόραση, αυτό είναι κόκκινο. Όταν είναι ενεργοποιημένη, είναι γαλάζιο. Techblog.gr, αυτή είναι η πρώτη επαφή μου με την LG LH5000. Θυμηθείτε ότι μπορεί να γίνει δική σας εάν παρακολουθήσετε όλα τα βίντεο της σειράς και συμπληρώσετε τη φράση, τη μαγική φράση, σε κάθε βίντεο μία λέξη, στο τέλος μία ολόκληρη φράση, με αυτήν μπαίνετε στην κλήρωση και αυτή η LG 40DR μπορεί να γίνει δική σας. Techblog.gr, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, σας περιμένω και μείνετε μαζί μας.